Καλησπέρα μας, είναι ο Θάνος Τεζής. Θάνο, καλησπέρα από το Λίμπερο 104,4. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Σε εξαιρετική κατάσταση σας είδαμε χθες, είναι η αλήθεια. Ναι, νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ήθελα από τη διακοπή, δεν είναι και τόσο εύκολο, απλά εκμεταλλευτήκαμε αρκετά τις δύο εβδομάδες αυτές, μέσα στις γιορτές και παρόλο που είχαμε αλλαγές στο ρόστερ, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, είναι δύσκολο για σένα να σχολιάσεις λίγο συμπαίκτες ή πρώην συμπαίκτες ή οτιδήποτε, αλλά κακά τα ψέματα τώρα και τα δύο παιδιά τα νέα έχουν δώσει απίστευτη ισορροπία για πρώτο παιχνίδι και απίστευτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, εντάξει. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, εντάξει, τα δύο παιδιά, ιδίως και ο Γκάρετ, ο οποίος ήρθε πιο αργά από το Λίντς, τον Ολλανδό, έδειξε μια ωριμότητα στο παιχνίδι, παρόλο που ήταν πάρα πολύ λίγες μέρες με την ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον το roster είναι πάρα πολύ δυνατό και θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα στις προπονήσεις να δουλέψουμε πάρα πολύ. Γίνονται δυνατές προπονήσεις και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε δύσκολες ομάδες και να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στους αγώνες όπως έγινε και χθες. Υπάρχει κάποιος μέσα στην ομάδα που λέει τον Γκάρετ με το επιθετό του ή το αποφεύγετε διακριτικά όλοι? Κοιτάξτε, ευτυχώς υπάρχουν και τα nickname τα οποία χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια εδώ με τους ξένους παίκτες, γιατί αρκετές φορές δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι. Όχι, γιατί και εμείς έχω ένα δόγμα. Όταν δεν μπορώ να πω ένα επίθετο, λέω το όνομα. Το είδα και τον συνάδελφο, γιατί δεν έβλεπε εσύ τηλεόραση. Ο συνάδελφος στην ΕΡΤ, ο ναυαγός, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τον κύριο. Τον έλεγε και αυτός Γκάρετ. Λέω εντάξει, τελείωσε. Τον φάγαμε, το επίθετο τελείωσε. Ναι, δεν νομίζω. Δεν είναι και εύκολο για μετάδοση, γιατί πετάξει το παιδί από τη Χαβάη, προφανώς. Ναι, έχουν κάποιες δημορφίες στα επιθετά τους. Όχι και ότι εμείς έχουμε τα ευκολότερα για τους ξένους, εντάξει. Όχι, βέβαια. Και αντίθετα, το νομίζουμε γιατί. Είναι ακριβώς έτσι. Είδαμε και έναν και τον Club Vikes, δεν ξέρω τώρα, αυτό σας έδειχνε και στις προπονήσεις. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας παίκτης τόσο αποτελεσματικός μέσα στο παιχνίδι. Όχι, στις προπονήσεις είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι έχει εμπειρία από πολλά πολλά θέματα. Εντάξει, δεν είναι νέος παίκτης, είναι ένας έμπειρος παίκτης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή αρχή και μας βοήθησε επιθετικά αλλά και στο σερβις, κυρίως στο πρώτο σετ που ήταν και καθοριστικό νομίζω. Είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Το βασικό είναι ότι κάθε ξένος παίκτης που δεν έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ένα πλεονέκτημα γιατί δεν το γνωρίζουν οι αντίπαλοι. Οπότε νομίζω ότι όσο περνάει το πρωτάθλημα θα γινόμαστε και καλύτεροι ώστε να είμαστε έτοιμοι στο τέλος. Χωρίς να είμαστε ειδικοί στο βόλεϊ και η παρουσία του Club Vike αλλά και του Γκάρετ, μου φάνηκε ότι σας βελτίωσε πάρα πολύ στην υποδοχή, χωρίς να έχω εικόνα από στατιστικά ήταν το κομβικό κομμάτι του αγώνα αυτό. Ναι, σίγουρα η υποδοχή είναι βασικό κομμάτι στο βόλιο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι φάσεις. Έτσι, άμα δεν έχεις καλή αποτελεσματικότητα στο κομμάτι, δεν μπορεί να αναπτυχθεί το παιχνίδι και ουσιαστικά μπορεί να πέσει και τα ποσοστά στην επίθεση. Ο Γκάρετ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά τεχνικός παίκτης. Είναι ανάλογος με έναν άλλο Αμερικάνο που είχαμε πάρει πριν από 3 χρόνια το Γιαμπρόζι και να ρίχνω από ότι είναι η ίδια συνωμοταξία. Η ίδια σχολή. Ναι. Είναι, νομίζω ότι στην Αμερική σε αυτό βασίζεται κυρίως και ύστερα στη δύναμη και στην επίθεση. Θα βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι που μαζί με τον Άρα Σαφάνοβιτς νομίζω ότι θα θωρακίσουν την υποδοχή της ομάδας μας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα και τα δύσκολα σέρβις φυσικά που θα έχει κάθε ομάδα και κυρίως του Ολυμπιακού που θα είναι και ο βασικός μας αντίπαλος στο τέλος. Ναι, κατά ψέματα σε αυτό το κομμάτι έδειχνε να υπερτερεί ο Ολυμπιακός στη φάση που τον παίξατε. Είναι ένα γεγονός αυτό. Σας ανησυχεί το επίπεδο συνοχής, δηλαδή αισθάνεστε ότι σας πιέζει ο χρόνος για να γίνετε ένα δεμένο σύνολο και να ανταπεξέλθετε σε αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί είναι ουσιαστικά, εκεί θα παιχτούν τα πάντα. Όχι, νομίζω ότι τώρα μαζί με τη διακοπή που είχαμε, που κάναμε ένα έτος μήνυ προετοιμασίας, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με την Κομωτινή, μετά έχουμε ρεπό, δηλαδή υπάρχει αυτός ο μήνας ο Φεβρουάριος, θα είναι πολύ σημαντικός και θα έχουμε τον χρόνο στην οποία να δουλέψει η ομάδα. Έτσι καλώς τα παιχνίδια του κυπέλου αλλά και τα play-off είναι στις επόμενους μήνες. Με αυτό το σύνολο που έχουμε, μια πολύ καλή διαχείριση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα στο τέλος στα play-off. Σε επίπεδο ψυχολογίας, να υποθέσουμε ότι ήταν πολύ καλή η χθεσινή νίκη, μια καθαρή νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Απέναντι σε μια καλή ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χωρίς τον Βιλίππο. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα δυνατό ρόστερ αυτή τη στιγμή. Το είχε και από την αρχή, βέβαια τώρα βελτιώθηκε.
ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πρωταθλήματα και τα, το κύπελλο γενικά τα κούπες έρχονται στο τέλος. Εκεί θα πρέπει να είμαστε δυνατοί. Έχουμε τις δυνατότητες και νομίζω ότι με την κατάλληλη δουλειά στους επόμενους 1-2 μήνες θα μπορέσουμε να, να τα απεξέλθουμε και να φέρουμε πάλι τίτλους στη Θεσσαλονίκη. Εμένα η αίσθηση μου έδωσε η ομάδα χθες πάντως ήταν πολύ πιο καλή από τις προηγούμενες φορές που την είδα φέτος. Δεν ξέρω, μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό και να γεμίσετε στο τέλος πάλι το παλατάκι και να ζήσετε ανάλογες στιγμές με το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Θάνο. Καλή συνέχεια. Bye.